Μία ακόμη αδιανόητη ιστορία ενδοοικογενειακής βίας. Τώρα αλλάζουμε σελίδα. Σε κινούμενο δημόσιο κίνδυνο μετατράπηκε ένας 47χρονος Σέρβος που με διαφορά ημερών και σε κατάσταση μέθης ενεπλάκη σε δύο διαφορετικά τροχαία. Πρώτα στη Σιτία, όπου παρέσυρε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος μάλιστα υπέκυψε στα τραύματά του, και χθες στα Μάλια, που επίσης παρέσυρε και τραυμάτισε δύο γυναίκες από την Τσεχία. Και στις δύο περιπτώσεις τα οχήματα ήταν ενοικιαζόμενα. Ωστόσο, στη δεύτερη το δίπλωμα του είχε αφαιρεθεί και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι σοβαρά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και την Έλλη Κοκάλη για να δούμε όλο το ρεπορτάζ. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέλλα, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπόθεση με εξωφρενικές διαστάσεις. Άρχισε να ξεδιπλώνεται όλο αυτό το σκηνικό μετά τον εντοπισμό από αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου του 47χρονου Σέρβου, ο οποίος προκάλεσε τροχαίο ατύχημα χθες έξω από τον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων, όταν παρέσυρε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε δύο γυναίκες, οι οποίες για καλή τους τύχη δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Όμως από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί, αναζητώντας στοιχεία, βρέθηκαν μπροστά στην διαπίστωση ότι πρόκειται για το ίδιο ακριβώς πρόσωπο, το οποίο στις 3 του Σεπτέμβρη παρέσυρε και σκότωσε έναν 85χρονο κάτοικο στην περιοχή της Σιτίας. Ένα τροχαίο το οποίο θεωρήθηκε ατύχημα. Είχαν διαπιστώσει οι αστυνομικοί ότι ο συγκεκριμένος, ο 47χρονος, είχε καταναλώσει αλκοόλ και οδηγούσε το αυτοκίνητο με το οποίο προκάλεσε το θανάσιμο τραυματισμό του ανθρώπου. Παρόλα αυτά, αφέθηκε ελεύθερος για να συνεχίσει αυτή την καταστροφική του δράση, να συνεχίσει να αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια, όπως προκύπτει από τις επόμενες πράξεις του, καθώς παρότι του αφαιρέθηκε το δίπλωμα, όπως φαίνεται, όπως έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, κατάφερε να ενοικιάσει και πάλι όχημα και να βρεθεί στο δρόμο, παρασύροντας τις δύο γυναίκες, οι οποίες, όπως είπαμε, ευτυχώς δεν είναι σοβαρά τραυματισμένες. Τι άλλο όμως προκύπτει? Οι συγγενείς του 85χρονου, που πληροφορήθηκαν τι ακριβώς έχει συμβεί, ξεσπούν με οργή και απογοήτευση, ζητώντας να προστατευθούν όσοι άνθρωποι κυκλοφορούν γύρω από τον 47χρονο, καθώς πιστεύουν ότι είναι ζήτημα χρόνου να επαναλάβει ανάλογες συμπεριφορές. Μάλιστα, με δραματικό τρόπο η κόρη του 85χρονου περιγράφει τι συνέβη όταν σκοτώθηκε ο άτυχος ηλικιωμένος, που βρέθηκε στις ρόδες του αυτοκινήτου του 47χρονου, αλλά και ένα περιστατικό κατά το οποίο φαίνεται ότι λίγες ημέρες πριν το θανατηφόρο τροχαίο είχε προκαλέσει και πάλι ατύχημα, κινδυνεύοντας να παρασύρει στο πέρασμά του και ένα ανήλικο παιδάκι, με τους κατοίκους της περιοχής στα Μουλιανά να του παίρνουν τα κλειδιά, να ακινητοποιούν το όχημα προκειμένου να γλιτώσουν τα χειρότερα, τα οποία όμως ήρθαν. Εξωφρενικές καταστάσεις και πάλι σε κατάσταση μέθης, ένα πανομοιότυπο σκηνικό κινδύνου και μια κατάσταση δολοφονική. Ένας άνθρωπος ο οποίος οδηγεί σε κατάσταση μέθης και αποτελεί δημόσιο κίνδυνο. Πάμε να ακούσουμε, Έλλη Κοκάλη, και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα φέρεται να έχει δηλώσει η ίδια η κόρη του θύματος. 20 μέρες πριν συμβεί αυτό με τον μπαμπά μου, ήταν κάθε μέρα στη Σιτία, σε καφενείο και έπινε. Το περιστατικό με τον μπαμπά μου έγινε 3 Σεπτεμβρίου. Και λίγες μέρες πιο πριν, την Τρίτη που είχε περάσει, σε καφενείο στα Μουλιανά, σε κατάσταση μέθης, παραλίγο να παρασύρει παιδί, του πήραν τα κλειδιά και προσπάθησαν να τον κρατήσουν στο καφενείο εκεί. Για το περιστατικό στα Μουλιανά υπάρχουν πάρα πολλοί μάρτυρες και είναι διατεθειμένοι να καταθέσουν. Εγώ θα ήθελα να γίνει κάτι και για να δικαιωθεί ο μπαμπάς μου, αλλά και για να μην σκοτωθούν άλλοι άνθρωποι.